περιπετειώδης φάση με πολλές κεφαλιές και κόντρες, τελικά ο Αδάμου Σούταρε απέκρουσε ο Παντέλης και ολοκλήρωσε ο ίδιος. Νέα επίθεση του Ηρακλή στο 43, ο Χατζηπαναγής ξεφεύγει ωραία, Πεντσουρέλα, Σέντρα, καρφωτή κεφαλιά του Ξανθόπουλου και 1-1. Μόλις άρχισε το δεύτερο ημίχρονο, φάουλ του Βασιλάκου, αποκρούει κάποιος αμυνόμενος, γυριστό σου του Δαμανάκη και όπως βλέπετε εδώ ο Γεωργίεφ βρέθηκε με την μπάλα μέσα στα δίχτυα. Νέα επίθεση με τον Κωστίκο στον Αλεξανδρίδη, περνάει αυτό στο 79 τον Γεωργίεφ, γυρίζει την μπάλα, πολύ ωραία κεφαλιά του Αλαβάντα και το τελικό 3-1. Θα μπορούσε να γίνει και 4-1 στη φάση αυτή, το σου του Πάπριτς όμως χτύπησε στο δοκάρι. Μέτριο παιχνίδι έγινε στον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός πιο επιθετικός, πιο επικίνδυνος, έφτασε πιο πολλές φορές κοντά στον γκολ. Ίσως η καλύτερη ευκαιρία έγινε εδώ στο 82. Ο Χαραλαμπίδης εδώ μάχεται. Κόντρα, πάει ο Δημόπουλος, κερδίζει άλλη κόντρα. Τελικά το σούτ ο Δημόπουλου θα φύγει ξεστά out. Τρία λεπτά αργότερα, στο 85, νέα επίθεση του Παναθηναϊκού με τον Ζάιτς. Ξεφεύγει. Παίρνει ο Καρούλιας, κάνει σέντρα, η μπάλα χτυπάει στο χέρι του Παπαδόπουλου, ο διαιτητής καταλογίζει πέναλτι, το χτυπάει ο Χαραλαμπίδης, out, η ευκαιρία χάνεται. Παράταση, φάουλ του Ρότσα, άσημη κεφαλιά του Πίτα, νέα κεφαλιά του Χαραλαμπίδη και στο 91 μπαίνει το πρώτο γκολ του Παναθηναϊκού. Στο 112 σε παλιά του Ρότσα ο Δημόπουλος ξέφυγε, δεν θα το δούμε καλά δυστυχώς τον γκολ, βλέπουμε ένα κεφάλι και έκανε το 2-0 για τον Παναθηναϊκό. Στο 117 εδώ κέρδισε ένα πέναλτι ανατροπή του Μπατσινίλα από το Δοντά ο Εθνικός. Το αξιοποίησε ο Πίτας, τελικό αποτέλεσμα Εθνικός Παναθηναϊκός 1-2. Σε ένα παιχνίδι που μας ενδιαφέρει για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου, Πολωνία-Αλβανία σήμερα 2-2. Οι Πολωνοί σοφάρισαν στο 87. Για το κύπελο κόρα στο μπάσκετ, ο Άρης αν και έχανε στην αρχή με 11 πόντους και στο ημίχρονο 39-43, νίκησε 84-71 την Ιουγκοσλαβική Σαντάρ, διαφορά που του δίδει ουσιαστικές ελπίδες για πρόκριση. Για την ίδια διοργάνωση, ο Πανιώνιος έχασε στην Εσμήνη από την Ιταλική Βαρέζη 91-67. Αύριο παίζει ο Παναθηναϊκός στις 6.30 στο γήπεδό του με την Ιταλική Γκρένα Ρόλο για το κύπελο πρωταθλητριών. Το μάτς θα καλύψει η ΕΡΤ 2. Αυτά από αθλητικής πλευράς. Και η πρόγνωση του αυριανού καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Μελανίτη. Καλησπέρα σας. Όπως είχαμε πει και από χθες, άρχισε σήμερα μια επιδείνωση του καιρού στην Ανατολική Ελλάδα. Έτσι, οι βροχές, οι τοπικές καταιγίδες και κυρίως οι σφοδροί βοριάδες που έφτασαν στο νότιο Αιγαίο, τα 9 μποφόρ, έδωσαν ένα κατάλληλο σκηνικό για μια έντονη φθινοπορεινή ημέρα. Τώρα, από τα στοιχεία που έχουμε, προβλέπεται να συνεχιστεί αυτή η κακοκαιρία και τις δύο επόμενες ημέρες σε όλη σχεδόν τη χώρα, με εξαίρεση μόνο τη βορειοδυτική Ελλάδα. Τα φαινόμενα θα είναι πιο έντονα στην Νότια Ελλάδα, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει και νέα πτώση, ιδιαίτερα στα ανατολικά διαμερίσματα της χώρας. Μια ματιά τώρα στο χάρτη των μοναδικών συστημάτων. Όπως βλέπουμε, υπάρχει ο συνδυασμός των υψηλών πιέσεων στα Βαλκάνια και χαμηλών στην Ανατολική Μεσόγειο και προκαλεί τη σφοδρότητα των βορείων ανέμων στην Ανατολική κυρίως Ελλάδα. Πιο αναλυτικά, για αύριο Πέμπτη, στην Βόρεια Δυτική Ελλάδα θα έχουμε λίγες τοπικές συννεφιές, ενώ σε όλη την υπόλοιπη χώρα θα έχουμε κακοκαιρία, με συννεφιά, τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα νότια, και χιόνια θα πέσουν στα ορεινά όμως της Θεσσαλίας και Μακεδονίας. Η άνεμη και πάλι θα είναι βόρειο-ανατολική, αρκετά ενισχυμένη, 5 μποφόρ στο Ιόνιο, 6 με 7 μποφόρ στο βόρειο Αιγαίο και 8 στο νότιο. Ενώ η θερμοκρασία, όπως είπαμε, θα σημειώσει μια πτώση, κυρίως στα ανατολικά και τα κυμάτια στη Δυτική Ελλάδα, από 12 μέχρι 19 βαθμούς, ενώ στην ανατολική που θα πέσει από 8 μέχρι 16 βαθμούς. Στην Αττική θα έχουμε και εδώ πέρα νεφελώδη καιρό με βροχή κατά περιόδους, αρκετά ενισχυμένους βόρειο-ανατολικούς ανέμους, από 7 μέχρι και 8 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 10 μέχρι 16 βαθμούς. Τέλος, στην περιοχή Θεσσαλονίκη, εδώ πέρα νεφελώδη καιρό με βροχή κατά περιόδους, ανατολικούς ανέμους 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 9 μέχρι 14 βαθμούς Κελσίου. Πριν κλείσουμε, να επαναλάβουμε τις σημαντικότερες ειδήσεις του ψηλού μας δελτίου. Σοκ από τη δολοφονία της Ίνδιρα Γκάντι. Συναντήσεις Ντελόρ με Καραμανλή Παπανδρέου. 7 νεκροί στη Χιλή. Έρευνα σε βάθος για τη δολοφονία από Πιελούσκο. Κυρίες και κύριοι, εδώ τελειώσαμε. Καλό σας βράδυ.